Γεια σας φίλοι YouTubers, είμαστε στην πίστα Fisherman's Bay, σε μια κανονική μάχη. Θα δούμε το φίλο μας το μπλε, το όνομά του είναι I am blue, είμαι μπλε, ηρακλειδέας θα είναι. Είναι στο δεκάρι Tire 10 TAF 116 Y5, αμερικανικό heavy tank, το οποίο πρόσφατα πήρε κάποια buff από ό,τι έχω δει, ειδικά στη θωράκιση. Το συγκεκριμένο άρμα ήταν ένα από τα πρώτα άρματα που είχα βάλει σκοπό να κάνω grind όταν ξεκίνησα το παιχνίδι. Πρώτα απ' όλα, όπως όλοι όσοι ξέραμε κάτι από Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχα προσπαθήσει να πάρω το Tiger 1, γιατί έλεγα ότι αν είναι βάση πραγματικότητας, το Tiger 1 θα είναι ένα άρμα το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Τελικά αποδείχθηκε ένα από τα χειρότερα, όπως και το επόμενο στη σειρά, το Tiger 2. Το Epsilon, μιλάω για γερμανικά heavy tanks τώρα, έτσι. Το Epsilon 75 ήταν καλούτσικο, μέχρι που και εκείνο τον νερφάρανε, ειδικά νερφάρανε, ακούγεται άσχημα. Ειδικά όταν τι είχε γίνει, του κόψανε τα 1200 άλογα από τη μηχανή και τα κάνανε 900-800, οπότε έγινε πολύ πιο αργό. Και οι περισσότεροι φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για το Epsilon 100, κόλλησα τώρα στην ηλικία μου, τέλος πάντων, το δεκάρι το γερμανικό, το οποίο είναι ένα από τα χειρότερα άρματα στην κατηγορία, στην κλάση 10, στο Tier 10. Τέλος πάντων, για το αμερικάνικο ξεκινήσαμε, έφτασα μέχρι το 9, πήρα το δεκάρι, αυτό εδώ πέρα το άρμα, και επειδή τότε δεν ήξερα να παίζω, έκανα green τα άρματα με βάση το τι έβλεπα στα στατιστικά τους, επί χάρτου, ας το πούμε έτσι. Και μετά από μερικές μάχες το πούλησα, γιατί έλεγα εγώ δεν μπορώ να παίξω με αυτό εδώ πέρα. Ίσως να έκανα λάθος τότε, δεν ξέρω, αλλά τώρα δεν το ξαναπαίρνω. Λοιπόν, ο φίλος μας εδώ πέρα, ο Μπλε, έχει φτάσει ήδη 2.618 πόντους damage, τους οποίους βλέπετε ότι δεν τους κάνει από κάποια απόσταση να σποτάρει κάποιος άλλος και ο συγκεκριμένος να εκμεταλλεύεται το ότι δεν τον βλέπουν, γιατί είναι κρυμμένος, ας πούμε, κάπου μακριά ή έχει κάποια καλή κάλυψη ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μόνος του και μόνος του καταφέρνει και έναν τους αντιπάλους τους εξουδετερώνει, οι οποίοι φυσικά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κάνουν το λάθος να περάσουν από πίσω του, έχουν βγει και οι δύο μπροστά του και δεν περνάει ένας από πίσω να έχει εύκολες βολές. Θα μου πείτε, άμα περάσει από πίσω έχει άλλους αντιπάλους που έχει δικούς μας. Έλα πίσω, έχει αυτούς εδώ πίσω που είναι κρυμμένοι όλοι πίσω από τα κτίρια. Και ο φίλος μας ο Μπλε, ο Ηρακλειδέας, να δείξουμε και τα τρία αστέρια που έχει πάνω στο κανόνι, οπότε φαίνεται ότι είναι πραγματικά καλός παίκτης. Και ας ξαναγυρίσουμε σε πρώτο πρόσωπο, όπως το βλέπει ο ίδιος ο παίκτης, γιατί έχει φτιάσει ήδη 5.592 πόντους damage και δεν είπαμε τίποτα για το πώς παίζει. Φυσικά βλέπετε πώς παίζει, έτσι, πάρα πολύ επιθετικός. Το κανόνι είναι ένα από τα καλύτερα κανόνια που έχω δει, πώς να το πω τώρα αυτό, όχι σε όλο το παιχνίδι, γιατί θα μου πείτε, Γιάννη, το γερμανικό, το Y50 ή το Leopard έχουν φοβερά κανόνια. Για heavy tank είναι, έτσι όπως φαίνεται σε αυτό το παιχνίδι, αν έβλεπα μόνο αυτή τη μάχη, θα έλεγα είναι το καλύτερο κανόνι που έχω δει. Έχει χάσει ελάχιστα, πόσες βολές, έχει χάσει 1-2 βολές. Αν τις έχει χάσει κιόλα, γιατί προσπαθώ να πω κάτι άλλο και χάνουμε την ουσία της μάχης. 7.262 πόντους και 2.260 είναι οι πόντοι τους οποίους κατάφερε ο παίχτης μας με την θωράκισή του και με τις τοποθετήσεις που παίρνει μέσα στο παιχνίδι να αποσοβίζει τον damage που θα του είχαν κάνει οι αντίπαλοι. Βέβαια, αυτή τη στιγμή, να μια βολή που έχασε. Βέβαια, βλέπουμε ότι έχουν έρθει οι συμπαίκτες του από πίσω να τον κάνουν, αλλά έχει πέσει και σε επικίνδυνο επίπεδο στους 726 πόντους.
Ένα από τα πράγματα που με νευριάζουν ιδιαίτερα ήταν αυτό που έγινε τώρα, που πας κάπου μπροστά και το άλλος από πίσω κάνεις να γυρίσεις πίσω και ο συμπαίκτης σου σε κρατάει εκεί. Κοιτάξτε εδώ τι θα μπορούσε να είχε πάθει αν του είχε ρίξει το object 277 που είναι πίσω του. 277 είναι? Ήτανε 277, τώρα δεν είναι. 8.404 πόντι. Πείτε μου εσείς αν καταλάβατε στο διάστημα που είδαμε αυτό που ξεκίνησε το βιντεάκι μέχρι τώρα, αν καταλάβατε εσείς πότε γίνανε αυτοί οι πόντι. 8.773. Αυτή τη στιγμή είναι σε ένα από τα πιο δύσκολα σημεία του παιχνιδιού. Από τα πιο δύσκολα σημεία που βρέθηκε σε αυτή τη μάχη. Δεν μπορεί να φύγει δεξιά, γιατί έχει πάρα πολύ λίγους πόντους και το 4005 που υπάρχει εκεί πέρα μπορεί να τον χτυπήσει, να τον εξουδετερώσει με μία βολή αν του ρίξει. Ευτυχώς όμως σε αυτό το σημείο εδώ στο minimap το TAF44100 δεν έχει καλό κανόνι, έτσι ώστε να μπορέσει να του κάνει ιδιαίτερη ζημιά. Άλλοι 400 πόντι που αποσόβησε η θωράκιση και είδαμε ότι τελευταία έχει αρχίσει να χάνει λίγο τις βολές. Βέβαια δεν έριχνε και gold, high explosives hit ρίχνει τώρα, γιατί δεν έχει και άλλα πυρομαχικά. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται, 9.550 πόντι, άλλο ένα kill, έχει φτάσει εσύ ως τα 4 και τώρα υπάρχει ένα 4005 το οποίο μπορεί να τον εξουδετερώσει με μία βολή. Εκατέρωθεν μπορούν να εξουδετερωθούν με μία βολή, αλλά αν έχετε φτάσει λίγο πριν από τους 10.000 πόντους θα το ρισκάρα. Και τελειώνει ο χώρος στο δίσκο. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο της μάχης και τελειώνει ο χώρος στο δίσκο. Η Wargaming φταίει, όχι εγώ που δεν το είδα. Λοιπόν, συνεχίζουμε από το 9-10. Από το 9-10 λοιπόν, αν το FV4005 καταφέρει και εξουδετερώσει το φίλο μας, θα γίνει 9-11. Συνεχίζουμε. Αλλά ο φίλος μας εδώ πέρα έχει κοιτάξει από ψηλά ή θα κοιτάξει σε λίγο, γιατί δεν κατάλαβα που ακριβώς σταμάτησα. Θα δει ότι το κανόνι του FV4005 είναι στραμμένο στην άλλη πλευρά και σου λέει αυτό το κανόνι είναι αργοκίνητο. Βγαίνω με ταχύτητα και κάνω αυτό που κάνω. Για ελάχιστα εκατοστά του δευτερολέπτου, αν όχι χιλιοστά, καταφέρνει και, και κάνει το 11-11, ενώ άμα τον χτυπούσε το FV, τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο δύσκολα. Οι αντίπαλοι καταφέρνουν και κάνουν ένα kill, το οποίο ισοφαρίζει ο φίλος μας, ο Μπλε, ο Ηρακλειδέας Μπλε, εξουδετερώνοντας το TAF44100. Το 4005 της δικής μας ομάδας καταστρέφει το προτζέτο 65 στην άλλη πλευρά του χάρτη. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουν αρχίσει το FV και το κράζουνε στο chat οι δικοί μας. Πιθανότατα γιατί έχει μείνει μόνος του εκεί πέρα, δεν ξέρω τι έχει κάνει. Δεν είναι και πολύ εύκολο, εάν πρέπει να είσαι μαζί με τους άλλους, κοντά με τους άλλους, να καταφέρεις να κερδίσεις μάχη face to face με κάποια αντίπαλα άρματα όταν έχεις το FV4005. Είναι ένα tank το οποίο είναι καλύτερα να είναι κρυμμένο κάπου και να ρίχνει ELC Even 90. Να σας δείξω εδώ κάτω ότι υπάρχουν 4 high explosives και ένα μόνο hit. Η κατάσταση είναι στο 13-13 και πρέπει να εξουδετερωθεί αυτό το ELC Even 90. Ο φίλος μας ρίχνει ένα high explosive και ότου θαύματος, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοια σημεία, καταφέρνει με μία βολή high explosive, επειδή του την έχει ρίξει από πίσω. Δείτε και στο chat, τι γίνεται. 11.000 damage. Καταφέρνει και εξουδετερώνει τον αντίπαλο, ο οποίος πιστεύω ότι ότι θα έφερνε τα μεγαλύτερα προβλήματα στην ομάδα μας. Και αυτό γιατί είναι ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να κρυφτεί πάρα πολύ εύκολα, να ρίχνει από μακριά και να φεύγει. Το 7004, μία βολή σε αυτόνα, το ίδιο με το ELC Even 90 και έχουμε φτάσει στο 15-13 με ένα φινάλε το οποίο μου είχε αφήσει και κάποια συνωμοσιολογικά, ότι εντάξει ρε παιδιά, πώς γίνεται ας πούμε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού να μην έχει ανάλογες βολές. Οι προηγούμενες βολές που έκανε ήταν πάρα πολύ καλές, πάρα πολύ καθαρές,
Πάρα πολύ ωραίες βολές, αλλά τώρα τελευταία δύο βολές με high explosives θα μου πεις από πίσω στον κινητήρα, που λογικά ο κινητήρας εκεί είναι και στα δύο άρματα, δεν ξέρω αν όντως είναι εκεί πέρα ή ξέρω εγώ το τεπόζιτο των καυσίμων. Τέλος πάντων, ας μην το ξαναγυρίσω πάλι όπως σε προηγούμενο βίντεο που έλεγα ότι η γη είναι flat. TAF 110 ε5 11.294 294 οι πόντι damage, 3060 οι πόντι τους οποίους κατάφερε και αποσόβησε η θωράκισή του και μόλις 377 πόντους βοήθησε την ομάδα του από spotting ή από ψιλοπράγματα, δηλαδή από spotting ή από το ότι έχει χτυπήσει κάποιες ερπίστρες. Πάμε να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα στατιστικά του. Αυτό που μου άρεσε το συγκεκριμένο παιχνίδι ήταν ότι ο τύπος βγήκε μπροστά και είπε ότι τώρα ή θα σας εξουδετερώσω, αλλιώς το λέμε στην καθομιλουμένη, ή θα με εξουδετερώσετε. Φεύγω μπροστά και ό,τι γίνει. Αν το έκανα εγώ, θα είχα κάνει, ξέρω εγώ, μια-δυο βολές, 400-800 damage. Πάμε στα στατιστικά, γιατί πολύ το έχω τραβήξει το θέμα. Στα στατιστικά μας είμαστε στη σελίδα What Replays. TAF 110 ε5, 11,3K damage λέει ο φίλος μας. 11.294 είσαι φιλαράκι. Τα παραλές. Λοιπόν, Mastery Badge Ace Tanker. Bruiser, Hand of God, Arsonist, Duelist, Fire for Effect, Sellproof, Confederate, Steel Wall, Top Gun, πιάστηκε η μασέλα μου. 137.081 τα credits που κέρδισε, 4.704 το από αυτό που πήρε, το experience, και 7 bonds μόνο. Μια μεγάλη σειρά εδώ πέρα, μια μεγάλη στήλη από αντιπάλους, ο οποίος έχει κάνει damage, μια λίγο λιγότερη στήλη γιατί έχει κάνει μόνο 4 και 3, 7 kills, το γράφει και εδώ πέρα, δεν χρειαζόταν να το μετρήσω. 3060 οι πόντοι τους οποίους αποσόβησε η θωράκισή του και έκανε και σποτ έναν. Ξανά ψηλό πράγματα. Team score. Η ομάδα του είχε ένα 50 TP το οποίο έκανε 2064 πόντους, ένα CS 53971 και ένα Leopard 1746. Αυτό το καημένο το ΕΒ που το κράζανε στο τέλος έκανε 1131 πόντους με 2 στις 2 βολές. Κάτι είναι και αυτό, δεν μπορείς να πεις ότι 2 βολές, 2 στις 2, τέλος πάντων τόσο βρήκε, τόσο έκανε. Από την αντίπαλη ομάδα, το προτζέτο, 3.500 περίπου, 3.579 για την ακρίβεια, TAF 44%, 3.182 και αν δεν είχε πέσει πάνω στο φίλο μας τον μπλε, θα είχε κάνει περισσότερο φαντάζομαι. Object 704, 2.964, Object 277, 2.931. Όλοι αυτοί, εκτός από το προτζέτο, αν δεν κάνω λάθος, είναι kills που έκανε ο φίλος μας. Για να δούμε προτζέτο και το προτζέτο. Και 39 βολές έριξε, 35 βρήκανε στόχο, 29 κάνανε διάτρηση. Εδώ στα penetrations δεν μετράει τα high explosives, οπότε πρέπει να πάμε και στα 31. Splash damage από τα high explosives 2. Damage 11.294, από απόσταση 300 μέτρα και πάνω μόνο 296 πόντι, και πρέπει να είναι αυτή που έριξε τελευταία στο 704, αν είναι 2445, εντάξει, δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Του ρίξανε 15 βολές οι οποίες τον πετύχανε, δεν ξέρω πώς του ρίξανε συνολικά. Έκαναν οι 5 penetration, οι 10 δεν έκαναν, και γι' αυτό έχουμε και αυτό το 3060 στο damage block by armor. Ένα spot μόνο, ψηλό πράγματα. Σε 13 αντιπάλους έκανε damage, τους 7 τους εξουδετέρωσε ο ίδιος. Έριξε δηλαδή την τελευταία βολή η οποία το εξουδετέρωσαν, είτε η ίδια η βολή είτε όπως τα δύο τελευταία, με την φωτιά που πήρανε φωτιά οι αντίπαλοι, και 2,21 ήταν η απόσταση που διένυσε το άρμα του. 91.387 silver πήρε, τον πλήρωσε το παιχνίδι.
για αυτή τη μάχη. Αυτά όμως δεν ήταν αρκετά, γιατί ακόμα και με premium έχασε 8.329, γιατί έπρεπε να πληρώσει 84.440 σε πυρομαχικά και 40.000 για δύο consumables. Τα οποία, ρε φίλε, γιατί δεν τα αγοράζεις από πιο νωρίς να σου βγαίνουν 10.000 το καθένα? Δηλαδή αυτό το θεωρώ πολύ σπατάλι. Εκτός αν δεν είχε καθόλου, τέλος πάντων. Αυτό ήταν το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι που μ' άρεσε, γιατί ήταν αυτό που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στις ταινίες που πάει ένας και τους καθαρίζει όλους. Εγώ μικρός έβλεπα και Bruce Lee, έτσι. Και μάλιστα έλεγα, αμάν τι κάνει, και θα γίνω εγώ μια μέρα σαν και αυτό να. Έγινα τρεις φορές σαν και αυτό να, στα κιλά. Αυτά, φίλοι μου, να προσέχετε. Καλές μάχες και να είστε καλά.